Την κάθετη αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση τη αρχή εκτρισμού, επανέλαβαν το πρωί ο Γενικό Γραμματέα του Ακύλαντο Κυπριανού και ο πρόεδρο τη ΑΕΚ Χαράλαμπο Τσουρή μετά από συνάντησή του στα κεντρικά γραφεία τη αρχή. Τυχόν ιδιωτικοποίηση τη αρχή εκτρισμού, η προειδοποίηση ο κ. Κυπριανού θα αυξήσει κατακόρυφα την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο και θα δημιουργήσει προβλήματα στην ασφάλεια του κράτου. Το ΑΚΕΡ θα αντιταχθεί με όλε τι δυνάμει στι προσπάθειε ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών. Και μάλιστα των κερδοφόρων. Και για λόγους ευνόητους, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν τεράστια σημασία για την εθνική ασφάλεια του τόπου. Αναγνώρισε ωστόσο την ανάγκη εξυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου των ημικρατικών, έτσι ώστε να παραχωρηθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα δυτικά του συμβούλια, τα μέλη των οποίων, όπως σημείωσε, θα πρέπει να διορίζονται στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων. Στη διάρκεια τη συνάντηση, ο πρόεδρος της αρχής, Χαράλαμπο Τσουρή, ενημέρωσε την αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ και για σειρά προγραμμάτων που επεξεργάζεται η ΑΕΚ για στήριξη των βιομηχανικών μονάδων. Στεμπεύει ότι η ιδιωτικοποίηση τη αρχή ηλεκτρισμού θα οδηγήσει άμεσα σε δραματική αύξηση τη τιμή του ρεύματο. Θα αναπολούμε κάποτε με νοσταλγία την ύπαρξη της αρχής ηλεκτρισμού. Δήλωσε παράλληλα την ετοιμότητα της αρχής να βοηθήσει και τους απλούς καταναλωτές μέσω του σχεδίου της για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.